Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Λίμπερο 104. Μαζί μας έχουμε την τιμή να στέκεται δίπλα μου ένα καμάρι της δημοσιογραφίας, ο Δημήτρης Τσοπατζόγλου. Πιο δίπλα ένα καμάρι της δημοσιογραφίας και της σοβαρής κοινωνικής τάσης, θα έλεγα. Αμέσως πήγε να το μειώσει ο Άκης Σακησλόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σε μια πολύ σημαντική μέρα για τον παγκόσμιο στάτους, 3η και 13. Έχουμε να ενημερώσουμε για πολλά θέματα. Ο Τζομπατζόγλου έχει μπερδευτεί με τους χορηγούς. Να πας να κάνεις μία εμπορική εκπομπή, ρε φίλε. Ποια είναι πρώτη ώρα και ποια είναι δεύτερη? Τα έχει όλα, ρε. Τα βρήκες? Μπορείς? Είναι άμα λίγο. Ναι, μα είναι να το παρατήσουμε, ρε φίλε. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, το 3Ε. Πώς λέγεται αυτή η εκκλησιαστική τηλεόραση? Είναι λίγο ντεφορμέ. Θέλει κανένα πεντάλεπτο πλέον ο Τσόρμπα να μπει σε ρυθμούς, γιατί η προηγούμενη εκπομπή τον στέλνει εντελώς άλλου. Τι δίνει ο Χρήσανθος στο Άρης Βέρεια? Αδιάφορο παιχνίδι. Αδιάφορο. Έχουν περάσει και οι δύο. Τα δεύτερα. Ο Βέρεια δεν περνάει με τίποτα. Αδιάφορο δεν νομίζω, Δημήτρη μου. Δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι αδιάφορο. Από τη στιγμή που η Βέρεια έχασε τον Αιγινιακό, είναι αδιάφορο. Όταν αγίνει, είναι Αιγινική. Άρα. Μπορεί να το χαρακτηρίσει αδιάφορο. Ο Χρήστος από την πλευρά του μπορεί να μας πείσει σήμερα ότι είναι ένας πολύ καλός ρεπόρτερ. Αν έχει την διάθεση. Τώρα, από εκεί και πέρα. Τι θα πούμε για ΠΑΟΚ? Θα μας πείτε ότι είναι εύκολη κλήρωση με τη Σάλκη, ότι πανηγυρίζεται. Ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει, γιατί περνάει με τις μεγάλες ομάδες. Από πού βγαίνει πάντως ότι υποτιμούμε την Σάλκη? Αυτό ποιος το βγαίνει? Ότι πανηγυρίζεται. Ποιος? Στο χαβαλέ του Facebook. Ναι. Που μπορεί κάποιος και πια Σάλκη και τα λοιπά. Ξέρω, ναι, γι' αυτό σου λέω. Μου γύρισε το μάτι. Και εμένα μου γύρισε και... Ναι, δηλαδή δεν... Δεν είναι αστείο πλέον. Δεν είναι πλέον αστείο, όχι. Έχει τόσες μεγάλες προκρίσεις ο ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια νοκάου τα τελευταία χρόνια. Για θυμίσαι μου μία. Καμία. Με μεγάλη ομάδα. Με κάτι ομάδα, Ζίμπρου περνάς και κάτι Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Μετά τη Φένερ, πόσα μάτς διπλά με μεγάλες... Δεν είναι θέμα νοκάουτ αγώνα, είναι θέμα επίπεδου. Όταν είσαι στους 32, δύσκολα να περάσεις την οποιαδήποτε Ουντινέζε, Φιωρεντίνα, Μπενφίκα. Δεν είσαι φαβορή. Γιατί πέρασες τον Άγιαξ. Πέρασες τη Μέταλιστ. Τη Μέταλιστ την πέρασες. Πέρασες τη Σάλκη. Με πολύ καλό δεξί κουτουπιέ του Αχίλλα Μαυρομάτη. Ναι. Και του Ντιπών. Αυτή η υπεραισιοδοξία. Ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκη. Και ο ΠΑΟΚ. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, δεν είναι υπεραισιοδοξία. Να χαρούν οι Έλληνες της Γερμανίας, δε φίλε. Που χάρηκα και από τις προάλλες. Καλοκαίρι παίζαμε εδώ, ήταν υπεραισιοδοξία. Πέρυσι με την Ντόρμουντ δεν ήταν. Εντάξει, τώρα ήταν διάφορο παιχνίδι εκείνο. Τώρα γιατί να μην χαρούν οι Έλληνες της Γαλλίας με τη Λιόν, για παράδειγμα. Γιατί η Λιόν πιο εύκολα. Γιατί είναι. Θα ήταν πιο εύκολα με τη Λιόν. Όχι, επειδή θέτεται θέμα χαράς. Απλά δεν ξέρουμε ποια Σάλκη θα αντιμετωπίσουμε. Τη Σάλκη του κακού ξεκινήματος ή τη Σάλκη που κάνει μετά 7 ματσα ήττη. Με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ό,τι και αν είναι, Σάλκη είναι. Σίγουρα. Αλλά εμένα ο Στράτος χθες με το που το έμαθε λέει: έφυγε ο Ντρέξλερ. Δεν είναι Ντρέξλερ, δεν είναι καλή πλέον αυτή. Και ο τερματοφύλακας του μου είπε. Ναι, καλά. Ποιο ήταν ο τερματοφύλακας? Τότε ο Χίλντεμπραντ. Τότε. Τότε ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Και μια χαρά είναι ο τερματοφύλακας. Ο Φέρχμαν, πώς λέγεται αυτό. Μια χαρά είναι. Πολύ σταθερός. Νομίζω και διεθνής. Πρέπει. Νομίζω και διεθνής. Πρέπει. Μια χαρά ομάδα είναι η Σάλκε, καμία σχέση με το επίπεδο το ελληνικό. Η Σάλκε έχει κακή χρονιά στο γερμανικό πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ κακή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μετράνε αυτά. Μετράει τι ομάδα έχεις. Και έχει ομάδα με βάθος, έχει ομάδα σοβαρή. Έχει ομάδα που, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο πύχης της δεν είναι η 32 του Europa League, είναι η 8, η 4, η κατάκτηση, έτσι είπε ο Στέφανς χθες. Θέλουν να το πάρουν, λέει. Τι να πεις. Βλέπουν μέχρι εκεί. Ότι θα αμελήσουν δηλαδή το να προκριθούν, δεν θα το δώσουν. Θα τους πιάσουμε αδιάβαστους ή θα τους πιάσουμε, ας πούμε, λίγο αδιάφορους, γιατί θα έχουν εκείνη την εποχή ένα κρίσιμο παιχνίδι στο γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί όλα τα χτυπάνε. Το καθένα ξεχωριστά, αλλά όλα. Οπότε θα είναι ένα μάτς όπου ο ΠΑΟΚ πάει outsider και σου λέει να το απολαύσω και άμα κάτι μου βγει και είμαι στο 100% και είμαι και τυχερός και μπουν και οι πλανήτες στη σειρά, μπορεί να γράψω μια χρυσή σελίδα. Και άμα δεν γράψω, σκύμαι καντάρα και δύο αυγά Τουρκίας. Το κόλπο είναι απλό. Τούμπα 0-0,
κανένα ρίσκο, δύο παίκτες στην επίθεση, μπαμ, μπούμε, κουμπουριές, 0-0 λίγοι. Πάμε εκεί πέρα. Πιέζουν αυτοί σου ξουμούξου, αούσου του, πάντα κάνεις ένα γκολ. Βάζω ένα γκολ και δεν τρώω δύο δηλαδή. Ναι, πάντα βάζεις ένα γκολ, το βάζεις. Εκτός έδρας δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Με όποιον και να παίξεις. Ένα γκολ θα το βάλεις. Και περνάς. Αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Αν πας να παίξεις εδώ μπάλα και αούσου του, αντίο. Δύο μήνες έχει μέχρι τα παιχνίδια αυτά. Δεν είναι, έχει δύο μήνες. Μα δεν έχει νόημα, δεν έχει σημασία. Τι να πεις τώρα για μάτς που θα γίνει μετά από δύο μήνες. Και ενώ ναι, έχεις το πρωτάθλημα είσαι ένατος. Ναι, ναι, ναι. Και έχεις να δώσεις μέχρι τότε 12 μάτς. Πόσα έχεις να δώσεις στο πρωτάθλημα. Και συνήθως ο ΠΑΟΚ τότε δεν είναι και σε καλή φάση. Συνήθως. Ποιος ξέρει τώρα μέχρι τότε. Μετά από δύο μήνες. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αύριο υπάρχει μία ακόμα προβολή της ταινίας του ντοκιματέρ για τον ΠΑΟΚ για 90 χρόνια στο λιμάνι. Στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ντοκιμαντέρ και αποστολή στο 545-26. Για την ταινία που ήταν και χθες οι παίχτες της ομάδας, για να έχουν και αυτή μια εικόνα, να αποκτήσουν μια γνώση για διάφορα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Οι ξένοι είχαν μεταφραστεί. Προφανώς κάτι θα έγινε. Δεν μπορεί. Φυσικά θα ενημερώνονταν. Ναι. Πώς. Το διάβασε το πρωί. Ναι. Υπήρχε. Επαναλαμβάνουμε, αύριο Τετάρτη στην αίθουσα στο λιμάνι, τρεις διπλές προσκλήσεις. Για όποιους φίλους ενδιαφέρονται να πάνε εκεί με παρέα, FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ τον κεματέρ και αποστολή στο 545-26. Να μείνουμε λίγο στους χορηγούς της πρώτης ώρας. Και υπάρχει έτοιμα για το Burger & Shake να αναφέρεται μόνο από το Σάββατο Γκόλκα. Τα ίδια τα μπέργκερ το ζήτησαν. Εννοείται. 100% μοσχαρίσιο. Τα μοσχάρια δηλαδή. Ζητήσανε εσύ να το λες. Ναι, γιατί είναι πριν γίνουν κοιμάς. Δεν είναι. Η τελευταία επιθυμία αυτή ήταν. Ακριβώς. Burger & Shake στην Κούσκουλα. Το Shake τι σημαίνει, ρε Σταύρο, πες μου λίγο. Shake, ρε φίλε, έχει παίζει μουσική μέσα κανονικά. Shake. Δηλαδή και κουνιέσαι και τρως. Είσαι πολύ πίσω. Είναι απίστευτη Αμερικανιά. Εγώ πήγα. Ρε, μαζί δεν πήγαμε, εγώ δεν σε πήγαμε. Και το έχω δει, είναι πολύ ωραίο. Δεν μπήκες μέσα όμως. Όχι, εσύ δεν μπήκες μέσα. Εγώ μπήκα και ο Μέτρ, δεν σου είπα ότι ξέρω το Μέτρ. Ναι. Και μου είπε εκεί τι θα είναι, μου είπε. Αλλά για τον τίτλο δεν το ρώτησα. Τι σημαίνει το Shake. Τέλος πάντων, και κοκτέιλ έχει. Δηλαδή τρως το χαμπουκεράκι, ναι, τα κοκτέιλάκια σου. Να κάνεις 3.000 δερμίδες με τη μία. Ακριβώς. Και μετά Shake για να τις κάψεις. Ωραία, όλα τα φροντίζουμε εμείς στο Burger & Shake στην Κούσκουρα. Πολύ ωραίο μπέργκερ, πολύ καλή πατάτα φρέσκια κομμένη με το χεράκι. Όχι αυτά τα βλάχικα, τα πλαστικά που πουλάνε συνήθως. Burger & Shake λοιπόν σήμερα Τρίτη. Τι έχουμε σήμερα Τρίτη? Περίμενε. Παίρνεις μία κοκακόλα με τα δύο μπέργκερ. Κούτρα το αναψυκτικό με λίγα λόγια. Ωραία. Ωραία. Στην Κούσκουρα. Και στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί στον πεζόδρομο πλέον, στο 17, στο 18 είναι η Αναδομό. Είναι η εταιρεία από την οποία μπορείτε να πάρετε απίστευτες λύσεις και προτάσεις για να ανακαινήσετε το χώρο σας, το μπάνιο, το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, να κάνετε Χριστούγεννα σε ανακαινισμένο σπίτι με τη φροντίδα της Αναδομό, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρει η εταιρεία. 2311-241-508, η εταιρεία που υπογράφει και τις ανακαινήσεις στο παλατάκι στην Τούμπα και μετά στο παλατάκι του, στο κήπεδο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία και με το μουσείο του ΠΑΟΚ και με τα αποδυτήρια που είναι εξαιρετικά. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά εκεί η Αναδομό και αν θέλετε από το ίντερνετ να δείτε κάποιες δουλειές της, anadomo.pavlaanakenisi.gr. Και με πειρατή σήμερα στην πρώτη ώρα. Σήμερα Τρίτη, όλες οι πρημάτωρα από Βαρέλη 2 συν 1 δώρο. Όλα αυτά στον Πειρατή, στο μέτρο Beer and Rock Bar της Θεσσαλονίκης ανατολικά, δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και με Ρεγκίνα κλείνουμε την τετράδα των χορηγών για την πρώτη ώρα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για να ξεφυλίσετε το κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα, τα οποία τα βρίσκεται βεβαίως και σε επιλεγμένα καταστήματα αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Μία είδηση την Παέρα Κλής
να αναφέρουμε μια και υπήρχε μια εκκρεμότητα για τον αγώνα Ερακλής Παζιάννενα. Η ΠΑΕ Ερακλής απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Τώρα, αν ήμασταν σοβαρό ραδιόφωνο, δεν θα έπρεπε να μπει το απαλλάχθηκα. Πώς το λέτε, το... Απαλλάχθηκα από σένα. Απορρίφθηκε η ένσταση του Παζιάννενα. Ναι. Σημαντικό. Για το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Σημαντικό. Ο 903 μας βάζει στο κλίμα της εκπομπής. Πολύ καλό αυτό που άκουσα το πρωί. Πιο συχνά παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε παρά με τον Άρη. Είναι από τα πρώτα μηνύματα της, της ημέρας. Ένας φίλος που μάλλον ήθελε να τη στείλει αλλού το μήνυμα του συγκεκριμένου. Νομίζω σε άλλο ραδιόφωνο θέλει να το στείλει. Έχει μπερδέψει. Ναι. Ναι, η κάρτα του Λίλα η πρώτη εννοείται ότι είναι... δεν μπορεί να είναι λάθος. Το είδα το παιχνίδι καλά. Αντί να φάει κίτρινη ο Άρης. Αν στοχεύσεις, αν ξέρεις ότι σε έχουν στο πέναλτι και δεν πρέπει να σμπρώξεις. Ωραία, εκεί που θα βάλεις το λιθαράκι σου είναι στην πρώτη κίτρινη του Λίλα που ξέρεις ότι ο Λίλα βαράει και τη μάνα του, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τη φάει τη δεύτερη και ήρθε και στα πολύ κοντά. Η πρώτη κίτρινη του Λίλα χθες είναι απαράδεκτη. Είναι φάουλ υπέρ του Λίλα βασικά. Και μετά έρχεται και η δεύτερη που είναι κανονική και δεν μπορείς να του πεις και τίποτα. Μα αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω είναι αλήθεια η πρώτη κίτρινη του Λίλα. Δηλαδή, αν φάει την πρώτη κίτρινη για αυτό που έκανε δεύτερα, μετά στην κόκκινη θα γίνει πανικός. Δεν θα σταματήσει το μάτς. Γι' αυτό, ναι, η πρώτη... Αν ήταν η δεύτερη κίτρινη. Σε οποιονδήποτε άλλον και αν έβγαζε την κάρτα, δεν θα έλεγα τίποτα. Στο Λίλα όμως, δε φίλοι, είναι ο Λίλα. Δηλαδή, έχει κίτρινη και σέρνει για την κόκκινη χρόνια τώρα. Άρα δεν φταίει καθόλου ο Λίλα. Φταίει ο Λίλα. Που έκανε και το δεύτερο, φταίει ο διαιτητής. Πώς δεν φταίει, φταίει ο Λίλα, εννοείται. Που κάνει και πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Ναι, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολη φάση, αλλά πατάει τη γραμμή. Δεν την πατάει τη γραμμή. Πατάει τη γραμμή. Την πατάει τη γραμμή. Συνεχίζεται η προστασία, φίλε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν, εγώ χθες ξενέρωσα. Δηλαδή, τι περιμένατε να γίνει. Δεν το ξέρετε από πριν. Δεν συμφωνώ. Άσερε. Δεν είναι, Άκη, δεν είναι, το, δεν είναι σφαγή. Τι σφαγή. Είναι τα σπόρια είναι αυτό. Είναι το σπόρι. Φίλε, δεν έχει δώσει άλλα. Ένα, είναι μία φάση. Τι περίμενες εδώ, τα σπόρια στον Μπας Γιάννη. Αυτό. Τι περίμενες. Μα εντάξει, ούτε τα σπόρια πριν ο Ολυμπιακός. Είναι εκείνη η φάση. Δεν είναι. Τι, δηλαδή, απαγορεύεται να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Κέρδισε. Όταν ο άλλος χάνει την κόλα του από τα 5 μέτρα για 10η φορά σε μάτς του Ολυμπιακού, τα χάνουνε. Τα χάνουνε. Δηλαδή βγαίνουν μόνοι τα χάνουνε. Τι χάνουνε. Ναι, ναι. Βγήκε ο Κόντι στο τέλος δύο φορές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τρώει φάσεις είτε παίζοντας με παίκτη παραπάνω, είτε είναι μπροστά στο σκορ, είτε είναι πίσω στο σκορ. Το ίδιο και το αυτό. Η λειτουργία του είναι το ίδιο απαράδεκτη. Τα χάνουν οι αντίπαλοι. Τι να κάνουμε. Τα χάνουν. Σταύρο, έχω ένστικτο για διπλό ημίχρονο στο τελικό τη Βέρεια. Πώς το βλέπεις αγωνιστικά? Αγωνιστικά το βλέπω. Εντάξει, κοίτα να δεις. Είναι λογικό να προηγηθεί η Βέρεια όταν παίζει ο Άρης με αναπληρωματική ομάδα και παιδιά που δεν έχουν ρυθμό αγώνων. Μετά θα μιλήσει η φανέλα. Καλά τα λέω. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το πεις. Γιατί η Βέρεια δεν νομίζω να παίξει με τους βασικούς. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα που γίνεται στις 3. Εντάξει, κοίτα, εγώ μια ανατροπή, ένα over 1,5 ή 2,5 ημίχρονο, ένα... Κάτι θα το βάλω, δεν γίνεται. Εντάξει, θα σκάσω, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα για τα του ΠΑΟΚ. Αύριο ημέρα αγώνων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ είναι γεμάτη ημέρα. Παιχνίδι κυπέλου στο ποδόσφαιρο, παιχνίδι Champions League στην Τουρκία για το μπάσκετ. Παιχνίδι και στο βόλεϊ, νομίζω ότι υπάρχει αύριο αγωνιστική. Υπάρχει η αποστολή για τον αγώνα με τον Παλαιοευσηνιακό. Ίσως δώσουμε έτσι μια-δυο απόψεις ακόμα για τα μάτς με τη Σάλκε, αν και επαναλαμβάνω, εντάξει, είναι μετά από δύο μήνες και μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ έχει πολλά και σοβαρά παιχνίδια στο πρωτάθλημα όπου πρέπει να ανακάμψει. Γιατί θυμίζω για άλλη μια φορά τη βαθμολογία, Ολυμπιακός 28, ΠΑΟΚ 14. Double score έχουμε. Όχι, 17 έχουμε εμείς, εντάξει. 14 λέει βαθμολογία. Ναι, άλλο τι λέει. Παναθηναϊκός 21, ΠΑΟΚ 14. ΑΕΚ 19, ΠΑΟΚ 14. Ναι, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη στην Κέρκυρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά δεν έχει άλλο περιθώριο και το Λεβαδιακό να κερδίσει. Δει και τα Γιάννη να πρέπει να κερδίσει εκεί μέσα που να τα κερδίσει. Γλιστούσαν, παίζανε καλά ο Ζάιρο χθε. Ξεπέρασε το Φουτσίνη στην Μπράγα. Του ξεπέρασε. Και στο Καθατζόγλιο έτσι ήταν. Μάλλον δεν παίζει όλο το γήπεδο.
Δεν μπορεί να πει ότι έχει καλά πατήματα ο Ζάιρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για κάποιο διευκρίνηση το λόγο είναι πιο πολύ παραπάνω. Ναι. Για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα με τη σειρά. Θυμίζουμε τις προσκλήσεις που δίνουμε για την προβολή του ντοκιμαντέρ. Αύριο στις 6 η προβολή στην αίθουσα στο λιμάνι. FM γράφεται και όταν αφήνετε πάω το ντοκιμαντέρ και αποστολή στο 545-26. Ένα πρώτο μικρό διάλειμμα και ξεκινάμε με τα ποδοσφαιρικά. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τρέχει το ρεπορτάζ τηλέφωνα εκεί, ιστορίες, το ένα το άλλο. Πραγματικά στην αίθουσα 2, στην αίθουσα 3, στην αίθουσα 5, στη γραμμή 1, στη γραμμή 5. Στην αίθουσα σύνταξη. Εμείς κάνουμε τηλεφωνήματα για να βρούμε διάφορους ανθρώπους να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε. Σε μια εβδομάδα που οι ποδοσφαιριστές ετοιμάζουν την χειμερινή τους άδεια. Ναι, τι να κάνουμε, καθένας. Ναι. Απλώς. Κοίταξε τώρα, είναι αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ απόστασης που είναι να καλυφθεί. Ναι. Καλύβεται συνήθως σε αυτές τις άδειες ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, μπορεί Κυριακή βράδυ να παίζει ένας παίχτης στη Λάρισα, π.χ. λέω, που είναι και ενδιάμεσο σταθμός, δεν έχει και αεροδρόμιο. Πώς δεν έχει αεροδρόμιο, στρατιωτικό έχει, δεν έχει. Ναι. Στη Λάρισα, Κυριακή βράδυ. Ναι. Και ξαφνικά να έχει καταφέρει να βρει πτήσεις ώστε Δευτέρα μεσημέρι να είναι στο Ντουμπάι. Ενώ όταν αντιστοίχως έχει ένα μάτς, πώς χάνει το αεροπλάνο το ένα που υπάρχει και αργεί να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη? Ότι παλιά συνέβαινε. Παλιά συνέβαινε. Έλα, πάντα διαχρονικό είναι αυτό. Με τους Αφρικανούς, το τελευταίο καιρό έχει άδεια. Δηλαδή ενημερώνει και του δίνει. Πώς τα καταφέρνουν, ρε φίλε, και βρίσκουν πτήσεις ώστε μετά τα μάτς να διακτηνίζονται, να εξαφανίζονται, έχουν να εξαϊλώνουν. Έχουν κίνητρο. Θα πάω να δουν την οικογένειά του. Είναι το μυαλό αλλού. Βρίσκει την άκρη. Είναι το μυαλό αλλού. Μυαλό ασύνο που είναι. Μην τυχόν και δεν κερδίσουν. Απειλητικό ήταν αυτό. Ναι, εννοείται. Απειλητικό ήταν. Ήταν απειλητικό αυτό που ανέφερε. Ναι, γιατί γυρνάει σελίδα η βαθμολογία για να με βρω. Δύο νίκες θέλω εγώ. Και το πανεπιστημιακό θέλω. Αυτό δεν τίθεται θέμα. Δεν γίνεται καν συζήτηση. Τι δεν γίνεται. Για την πιο αδύναμη ομάδα τη κατηγορία τη δεύτερη. Ναι. Δηλαδή λε ότι. Δεν το συζητάς και πολύ πολύ. Εκεί όπου ξέρω έβαλε ο Άρης προχθές 3 γκολ. Και που προφανώς και αυτοί δεν μπορούν να παίξουν με σημαντικές αλλαγές. Το ζήτημα είναι στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο παίζονται πάρα πολλά. Με μια ομάδα που δεν έχασε ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ. Βέβαια. Έχει το Κουτζαβασίλη σε τρομερή κατάσταση. Ο Κουτζαβασίλης που ήταν και goalkeeper στο μάτς Κυπέλλου εκείνο που είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Το 0-0. Που είχε κάνει την απόκριση του Σούτου Παπαδόπουλου τότε. Το περιβόητο παιχνίδι που. Ενώ και εγώ ήμασταν έπαιξε δεύτερη ομάδα. Αυτό λέτε. Δεύτερη ομάδα, τώρα σιγά υπερβολέ. 8 αλλαγές. Κρατήθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές για το μάτς που έκρινε τον τίτλο στην Τρίπολη το Σάββατο. Ήταν Δεκέμβρη, ήταν. Ιανουάριο ήταν. Ήταν 7 Ιανουαρίου το κύπελο και 10 το πρωτάθλημα. Καλά, καλά. Τα θυμάμαι και τα δύο. Μην θυμηθώ την ομιλία πριν το παιχνίδι με την Κέρκυρα, γιατί τώρα μην χαλάμε τις καρδιές μας. Είναι ντροπή. Όχι, εγώ θυμάμαι τον Κουτζαβασίλη. Φώτης, έβγαλε... Φώτης είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Ναι, που έβγαλε και τις μια-δυο φάσεις. Ήταν και ένα απέναλτι. Που δεν έδωσε ο Δημητρόπουλος. Ο Δημητρόπουλος που δεν έχει δώσει. Ο Παπαδόπουλος. Ο Κάτσε νομίζω έκανε μια ενέργεια και έκανε χέρι ένας αντίπαλος. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Ο Κάτσε την έκανε την ενέργεια. Ο Παπαδόπουλος ήταν αυτό που διαμαρτυρόμασταν για απέναλτι. Ναι, δεν παίζουν στον ΠΑΟΚ πλέον. Μάλιστα. Αυτό γιατί πια Σάλκη και πιο κύπελο και όλα τα άλλα δεν είχαμε να λέγαμε. Το Σάββατο είναι από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια που δίνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρονική στιγμή. Με δύσκολο αντίπαλο, πολύ χαμηλά ο ΠΑΟΚ σαμολογία. Ο αντίπαλος είναι εκεί κοντά στους δύο πόντους, δεν χάνει σχεδόν από κανέναν εύκολα. Και ο φίλος ο ΠΑΟΚ κάνει σερί. 3 Ιανουαρίου θυμίζουμε παίζει στη Λιβαδιά για το πρωτάθλημα. Το εξαναβολής. Αυτό ποιος θα πάει? Μετά. Πόσο του μηνός είπαμε? 3. Εγώ ψήνομαι. Θα πάει Αράχοβα. Ναι. Το πενθήμερο εκείνο θα πάει Αράχοβα. Θα κάπου για παϊδάκια, θα κλάψεις. Μετά την Αράχοβα. Θα νοικιάσει 1500 ευρώ το. Συγγνώμη, αν το κανονίσουμε τώρα να πάμε. Παρέα, δεν ψήνεστε. Δεν έρχεστε. Με τίποτα. Άκη μου. Καλά, θα πάω μόνος μου τότε. Θα πάρω. Εσύ πραγματικά, αν δεν είσαι πτώμα,
Έρχεσαι. Μόνο αυτό έχω μπορεί να σε. Έχω κανονίσει ένα τριμεράκι πριν. Εκείνο αυτά είναι, είναι που με προβληματίζει. Πάω εγώ με Ελένη και Αγάπη. Θα πάρουμε και Στράτο. Είναι η τετράδο μεγαλύτερη απάτη της ελληνικής περιφέρειας η Αράχοβα. Ναι, είναι τραγική. Ναι. Η μεγαλύτερη απάτη. Ναι, ρε. Δηλαδή, εννοείται. Ακούει το πύλιο Αράχοβα και του μουτζώνει. Έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο τίποτα. Αλλά αυτό έχουν, τι να κάνουμε τώρα. Okay. Όπου πλακώνει η Αθηναίη, marketing. Αν έχει κανένα άλλο marketing. Okay. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν όμως εμάς. Έκλεισε, έκλεισε πάντως, να ξέρετε. Μπράβο, Άκη, μπράβο. Να μπορείτε να φύγετε και σήμερα, σας δίνω άδεια αυτές τις ανάμεσα στις γιορτές. Γιατί Κυριακή είναι πρωτοχρονιά. Δευτέρα 2, Τρίτη 3. Τετάρτη 4. Εκεί παίζουμε. Σοβαρά. Ναι, ρε. Τρεις είναι. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά πέφτουν Κυριακή. Τρεις είναι Τρίτη, ε. Τρίτη παίζω πάω, Ξελιβαδιά. Είναι εμβόλυμη Τρίτη, Τετάρτη θα γίνουν τα παιχνίδια. Οπότε βάζει. Μέχρι να συνδεθούμε με Γερμανία, εφόσον το καταφέρουμε, να έχουμε έτσι μια ακόμα άποψη, να το κλείσουμε για αυτή την περίοδο, το θέμα Σάλκε. Ναι. Να ακούσουμε λίγο τι είπαν χθες το βράδυ, μετά την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ, δύο από τους πιο παλιούς παίχτες της ομάδας, ο Στέλης ο Μαλεζάς και ο Παναγιώτης ο Γλύκος. Ο ένας έκανε ερωτήσεις στον άλλον για το τι κράτησε, τι του έμεινε από το ντοκιμαντέρ. Και θα ακούσουμε ότι και οι δύο λένε το ίδιο πράγμα. Ότι είμαστε τόσα χρόνια, παίζουμε στο ΠΑΟΚ, αλλά βεβαίως υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Και αυτό είναι ένα από τα μυστικά της ταινίας, ότι σίγουρα πολλά από αυτά που θα ακούσεις ή θα δεις δεν τα ήξερες. Όσο και αν είσαι εντός ΠΑΟΚ και ως φίλαθλος και ως όσα μάτια αν έχεις πάει κτλ. Κτλ. Κάτι έχεις να πάρεις βλέποντας το ντοκιμαντέρ. Ας ακούσουμε τι είπε ο ένας ποδοσφαιριστής μιλώντας στον άλλον ποδοσφαιριστή. Παναγιώτη, γιατί κάποιος να δει την ταινία? Πιστεύω ότι είναι μια ταινία που ο καθένας που ασχολείται με αυτή την ομάδα πρέπει να τη δει, γιατί κακά τα ψέματα πολλοί δεν ξέρουν πόσο ο ΠΑΟΚ έχει ιδρυθεί, πώς έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα ημέρα. Και όλα αυτά που είδαμε κι εμείς, γιατί και εγώ κατά ψέματα δεν ήξερα πολλά από αυτά, το πώς έχει περάσει δύσκολες στιγμές αυτή η ομάδα και πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τη σήμερα ημέρα να μιλάμε για μια υγιής ομάδα που είναι ανεξάρτητη και δεν έχει στηριχθεί ή δεν έχει να φοβηθεί. Λοιπόν, Στέλιο, τι είχα κρατήσει από αυτή την ταινία, τι αναπνήσεις σου φέρνει αυτή η ταινία και δύο λόγια για τον κόσμο που θα πρέπει να δει αυτή την ταινία. Αυτό που θα κρατήσω είναι και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα ή αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ήξερα όπως είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή η αρχή του ΠΑΟΚ, το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, από πού ξεκίνησε, με όλες τις λεπτομέρειες, με πράγματα τα οποία είναι καλό να γνωρίζουν οι νεαροί σε ηλικία φίλοι της ομάδας, αλλά και να θυμούνται οι παλιοί. Παναγιώτη, ποια ήταν αγαπημένη σου στιγμή? Θα κρατήσω ως αγαπημένη μου στιγμή την πρόκληση μέσα στην Τουρκία, γιατί είδα στο βίντεο τον εαυτό μου να παναγυρίζει πολύ έξαλλα σε εκείνη τη στιγμή και σένα είδα. Το καλύτερο. Ναι, ήταν μια στιγμή που ήμασταν και δύο τότε. Και τι θα ήθελα να κρατήσω, να κρατήσω την παρουσία μου τόσα χρόνια στην ομάδα και να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Οι δύο από τους παλιότερους, ο Μαλεζάς και ο Γλύκος, θυμήθηκαν και μάλλον συμφώνησαν, που το καταλάβαμε, ότι η δικιά τους κορυφαία στιγμή, κορυφαία βραδιά, ήταν το μάτς και η πρόκριση με τη Φενέρμπαχτσε τότε πριν από 6 χρόνια. Έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά η ταινία. Μας είχε πει και η κυρία Δανέζη, η Δανέζη, Μαρίνα, ότι
ναι, πράγματι, τα τελευταία χρόνια και οι επιτυχίες που εμείς θυμόμαστε κυρίως, λίγο έχουν συμπυκνωθεί, λίγο, γιατί έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη βάση στη δημιουργία, στα πρώτα χρόνια, στο χτίσιμο του γηπέδου. Σωστό δεν είναι αυτό? Για μένα είναι σωστό. Πρώτον, γιατί τα τελευταία τα ψιλοθυμάται ο κόσμος, τα ξέρει, τα γνώρισε. Άρα το ντοκιμαντέρ που έχει τη λογική του να μάθεις κάτι που δεν ξέρεις, δεν πρέπει να εστιάσει εκεί. Και δεύτερον, γιατί αν θες τα σημαντικά, δεν είναι οι επιτυχίες, όσο είναι η ιστορία, είναι μια αφήγηση. Διηγείσαι τη δημιουργία. Mm-hmm. Πώς έγινε αυτό. Άρα αναγκαστικά πηγαίνεις πίσω στο παρελθόν. Τώρα, ναι, προέκυψαν σίγουρα και κάποιες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια που, εφόσον υπάρχει και η εικόνα, είναι εύκολο να μπουν. Ναι. Αλλά εντάξει, κυρίως αυτά που ακούστηκαν και στο σποτάκι που κυκλοφορεί. Δηλαδή αυτή την αφήγηση για το πώς έγινε ο σύλλογος, ότι είναι από πρόσφυγες, ότι ήταν δύσκολα τα χρόνια, η δημιουργία του γηπέδου που δεν το συζητάω, είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Το πώς δομήθηκε όλη η φιλοσοφία του συλλόγου. Μέχρι το τελευταίο πρωτάθλημα, δεν είναι? Δηλαδή μέχρι το 85 έχει μια χρυσόσκονη ασπρόμαυρη, έχει κάτι, ρε παιδί μου, ότι είναι το παρελθόν. Τα υπόλοιπα είναι σύγχρονη ιστορία. Και γι' αυτό αδικήθηκαν χρονικά. Δηλαδή από άψη χρόνου είχαν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του. Γιατί έχει νόημα να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανόν σε 10 χρόνια δεν θα ζει? Γιατί είναι ήδη 80 χρονών και εντάξει, ρε φίλε, καταγράφεις μια φοβερή στιγμή με το να τον έχεις μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ναι. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Εμείς δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για μία από τις προβολές αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα στο λιμάνι, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ντοκιματέρ και αποστολή στο 545-26. Κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Καλησπέρα, γράφει εδώ ο Γιώργος. Ο ΠΑΟΚ έχει 17 αγωνιστικά. Ναι, τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όταν λέμε για την πορεία της ομάδας του ΠΑΟΚ και τι κέρδισε ο Ήβες και οι παίκτες του, έχουν 17. Η βαθμολογία όμως που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι 14. Άρα σε κάθε σύγκριση με τους άλλους και την ποδοσφαιρική τους πορεία, ναι, το 17 μετράει, αλλά επίσημα είναι 14. Στο κίνητρο να κερδίσει την Κυριακή, το 14 μετράει. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή στην εγρήγορση που πρέπει να έχει. Το 17 μπορεί να το λέει ο κάθε ποδοσφαιρικό ότι εμείς κερδίσαμε 17. Οκ. Okay. Αλλά στο τέλος αυτό δεν θα μετρήσει. Τα χαιρετίσματά μας στον Αριστίδη και τα άλλα παιδιά που μας ακούνε. Άλλο μήνυμα. Αυτός ο ΠΑΟΚ με δύο παιχταράδες στη ΣΑΛ και την περνάει. Λάθος. Λάθος. Δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές για να περάσεις την όποια ΣΑΛ στους 32 του Europa League. Μεταγραφές θα κάνεις για να διορθώσεις την ομάδα σου. Μία, δύο, όσες μπορείς και όσες χρειάζεται για να καλύψεις κενά, για να ανεβάσεις επίπεδο, για να κλείσεις τρύπες αν έχεις, όχι για να περάσεις τη ΣΑΛΚΕ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ως φιλοσοφία. Ναι. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι αν πάρεις 5 περνάς τη ΣΑΛΚΕ. Μπορεί να σου υπογράψει να πάρεις 2 πολύ καλούς και κλείσεις κενά και αλλάξεις χαρακτηριστικά ή προσθέσεις χαρακτηριστικά, αλλάζεις επίπεδο. Αυτό γίνεται. Και αν αλλάξεις επίπεδο, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να περάσεις και την όποια ΣΑΛΚΕ. Αυτή είναι η λογική και προφανώς ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για την εφράδια του Παναγιώτη Γλύκου και θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ντροπή του, γιατί νομίζω το λέει αρνητικά, Δημήτρη μου. Δεν ειρωνεύεται δηλαδή. Ειρωνεύεται. Νομίζω αυτό ειρωνεύεται. Για ένα από τους αρχηγούς του ΠΑΟΚ. Το πιο σταθερό του παίκτη. Άντι, άλλο μήνυμα τώρα. Κάτσε, γιατί αυτό που το είπαμε μια φορά για έναν άλλον και εξαφανίστηκε. Μιλάει στο γήπεδο ο Γλύκος. Ναι, ναι. Δεν μιλάει στις κάμερες. Αντικειμενικά εμάς σαν ΠΑΟΚ, ακούστε που έχει φτάσει η κατάσταση, μας συνέφερε η νίκη του Ολυμπιακού. Γιατί κατά ψέματα αντικειμενικός στόχος είναι η θέση που οδηγούν στα play-off. Να το πει αυτό ο Γλύκος για παράδειγμα, να τον κυνηγάνε στη Μεσίβρια και σε όλα τα γύρω χωριά. Αλλά απ' την άλλη, πραγματικά το μείον 14 δεν παλεύεται. Δεν. Πονάει. Είναι και απίστευτο. Είναι και απίστευτο. Οκ, είναι μείον 11, ναι, εντάξει, αλλά είτε 11 είτε 14, αυτός ο Ολυμπιακός που δέχεται τέτοιες φάσεις 2 σε κάθε μάτς, είτε από το Λεβαδιακό είτε από την Κέρκυρα, που βλέπει δηλαδή η σκηνή
Κάποτε ήταν οι σκηνές σε μάτς του Ολυμπιακού να εκτελεί πέναλτι τον Τζόρτζεβιτς. Αυτή είναι. Ναι. Είναι μια δεκαετία ολόκληρη. Ναι. Αυτή η χρονιά εμένα με σημαδεύει ότι βλέπω παίκτες του Ολυμπιακού να κυνηγάνε αντιπάλους που φεύγουν μόνοι του με τον μεταφύλακα. Ναι. Μόνιμα σε όλα τα μάτς. Ο Γκάμπος, ο Μαμπουλού, του Λεβαδιακού, της Κέρκυρας, ο Μαύρος. Χαμός. Και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν μπαίνει. Μπράβο τους. Πάντως. Μπράβο τους. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με αυτή την εικόνα που έχει, με αυτή την ομάδα που έχει, με αυτά τα προβλήματα που του παρουσιάστηκαν, έχει 21 βαθμούς. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ τώρα έχει 21 βαθμούς, κερδισμένους, ξέρω εγώ, όπως θέλετε πείτε το, και ήταν 7 βαθμούς από την κορυφή, θα το θεωρούσες κάτι το οποίο σε κρατάει, ρε παιδί μου, μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα ο παδός του Παναθηναϊκού λέει: είμαι 7 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ο οποίος. Τους έχω εντός και βλέπω τον Ολυμπιακό ότι σε κάθε παιχνίδι κινδυνεύει. Πόσο θα τον βοηθάνε ακόμα. Δεν θα του κάτσουνε, δεν θα μπουν και τα γκολ των αντιπάλων. Θα μπουν. Άρα μπορώ, το πιστεύω. Ποιος, ο Παναθηναϊκός, λέει: το πιστεύω. Και εσύ, γιατί ναι, με τη συγκεκριμένη οικονομική επιφάνεια, με το συγκεκριμένο ρόστερ, πάλι είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Πώς το κατάφερες αυτό, δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτούς. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ενώ έχεις δείξει και σαν εικόνα ότι είσαι καλύτερος. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο αυτό με τα τετ. Είναι και το πώς επιτίθεται. Τα άσκοπα γεμίσματα είναι δεκάδες. Δεκάδες, δεν υπάρχει πλάνο να πεις ότι θα ανέβει αυτό. Χθες κόλλησαν 4 άτομα για να φάει γκολ τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα με παίκτη λιγότερο ήταν ένας 4 μέσα στην περιοχή τους. Μέσα στον Ατρόμητο πώς έγινε. 4 άτομα. Πώς βάλαν γκολ. Εκεί ήταν και η διαιτησία. Γιατί πέρασε και ένας μήνας εκεί με Βασάρα και με Γκρούτσι που πήραν καθοριστικά παιχνίδια και του ΠΑΟΚ μεταξύ αυτών. Αλλά δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Πανιόνιο, Ατρόμητο. Ναι, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος. Αυτό ο ΠΑΟΚ να είναι 14 πόντους πίσω από αυτόν τον Ολυμπιακό. 11. Έχει ποδοσφαιρική εξήγηση αυτό το πράγμα, έτσι, μην τρελαθούμε. Έχει. Και γκαντεμιά έχει και ποδοσφαιρική εξήγηση. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Κούρασαν. Μην αναλύουμε τώρα τα αυτονόητα. Ας κάνουν τώρα παίχτες αυτό που πρέπει, να δείχνουν μέσα στο γήπεδο την ανωτερότητά τους, να παίρνουν τους βαθμούς και τα άλλα θα τα βρούμε. Θα κάνουμε ταμείο Φεβρουάριο μεριά. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη Σάλκε. Θα μπουν και θα τρώνε σίδερα, το ξέρουμε. Θα είναι τα καλύτερά τους, θα τρέχουν, θα παθιάζονται, θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά δεν δείχνεις εκεί τι παίχτης είσαι. Είναι λάθος αυτή η νοοτροπία. Το τι παίχτης είσαι, το δείχνεις σε πολλά μικρά παιχνίδια. Στην Κέρκυρα. Εκεί δείχνεις τη σοβαρότητά σου, εκεί δείχνεις την νοοτροπία σου. Και στην Κέρκυρα, και στη Λιβαδιά, και στη Λάρισα, και στα Γιάννενα. Είναι παντού. Σειρά αγώνων τώρα. Στη Σάλκε ξέρουμε. Ξέρουμε δηλαδή πλέον, είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν ματσάρες. Το ξέρουμε. Αλλά δεν δικαιολογείσαι αν δεν έχεις την ίδια σοβαρότητα στην Κέρκυρα το Σάββατο. Δεν δικαιολογείσαι. Και εκεί βεβαίως είναι και η μαγεία του προπονητή, έτσι. Όπως έλεγε ένας παλιός προπονητής, δεν χρειάζεται να τους προετοιμάσω για το ματς με τον Ολυμπιακό. Το ξέρω. Το ξέρουν και αυτοί. Το καταλαβαίνουν. Το δύσκολο είναι να τους προετοιμάσεις για το ματς με το Λεβαδιακό. Εκεί είναι το δύσκολο. Να τους ετοιμάσεις ψυχολογικά. Να πιστούν ότι πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω. Φίλος γράφει, αυτό δεν πρέπει να το λένε οι παίχτες για πολλούς και ευνόητους λόγους, αλλά όσο και αν μας πονάει η αλήθεια είναι αυτή για τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φιλίες παίκτων με διοίκηση. Να τα λέμε και αυτά. Γράφει άλλος φίλος για διαφορές του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώντας ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τα 2 δοκάρια στη Νέα Σμύρνη ή με την αφαίρεση του, με την ακύρωση του γκολ του Περέιρα, έφταιξε οι σχέσεις παικτών με τη διοίκηση. Όχι ότι είναι σωστές αυτές. Ναι. Άμα από εδώ και πέρα δεν έχει σχέση, θα πάει καλά, δηλαδή, θα πάει σερί. Δεν νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά okay. Γενικά φαίνεται ένα θέμα ανισορροπίας έναντι του σκηνικού. Αυτό είναι, δηλαδή είναι κάτι που το είχαμε εντοπίσει πέρσι στη Βέρεια. Ότι ο Καρυπίδης είχε σχέσεις με τους παίκτες, τέλος πάντων μιλούσαν, κάναν, πήραν καφέδες κτλ. Και στον ΠΑΟΚ συμβαίνει, ναι, σε μικρότερο βαθμό, αλλά συνέβαινε, τι να λέμε τώρα. Και αυτό το πράγμα ενοχλεί. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Πάντα ο μεγαλομέτωχος σε μια μεγάλη ομάδα, πάντα ο πρόεδρος σε μια μεγάλη ομάδα, ο τεχνικός διευθυντής σε μια μεγάλη ομάδα θα πρέπει να έχει απόσταση από το γνωστικό τμήμα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
ο ΠΑΟΚ έχει μία στις 15 τελικές για αυτό το πράγμα. Όχι, ρε αγόρι μου. Γιατί κολλάει το κεφάλι. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Το σημαντικό αυτό είναι. Όλα είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το κύριο φέτος. Ναι, πέρυσι ήταν οι τραυματισμοί το κύριο πρόβλημα. Φέτος είναι αυτή η αστοχία. Τι να λέμε τώρα. Μία στις 15 έχουμε. Μία στις 12 πήγε. Ξέρω πόσο πήγε. Μειώθηκε τελευταία. Μειώθηκε, έβαλε 3 γκολ στον Πλατανιά και 3 στον Ατρόμητο. Μειώθηκε το ποσοστό. Αυξήθηκε το αντιπάλων. Και 7 πήγε η ώρα. Πώς πήγε και 7, μπορείς να μας πεις. Με Γερμανία δεν μιλήσαμε. Έλα, κλείσουμε. Με Γερμανία δεν μιλήσαμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ώρα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Πρώτη ώρα με αναδομό την τεχνική εταιρεία. Στην Αγία Σοφία 18 στον όροφο, 2311-241-508 τηλεφωνείτε, κλείνετε ραντεβού και τα παιδιά της Αναδομού σας εξηγούν πώς μπορείτε να ανακαινήσετε το σπίτι σας και μάλιστα με χρηματοδότηση που προσφέρει η Αναδομό. Να πληρώσετε δηλαδή σε άτοκες δόσεις και να κάνετε Χριστούγεννα στο ανακαινισμένο σας σπίτι. Να ανακαινήσετε το μπάνιο, το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα ή και όλο το σπίτι, ακόμη και εξωτερικά. Έχει όλες τις λύσεις η Αναδομό. Με Bacon & Shake. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Εκεί όπου η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει από τις 12 το μεσημέρι, ξεκίνησε ήδη, πάει μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Burgers and Shake, η νέα επιλογή στη Θεσσαλονίκη και με φρέσκες πατάτες, με σάλτσες χειροποίητες. Τα καλύτερα. Πάμε στον Πειρατή. Πειρατής, το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σήμερα πριμάτων από Βαρέλη, 2 συν 1 δώρο. Πολύ καλό φαΐ, χαμπουκεράκια εκπληκτικά, πολύ ωραία πιάτα με τυριά, πολύ ωραία πράγματα και βέβαια πολύ καλές μουσικές και σήμερα Τρίτη. Τα πάντα στον Πειρατή Διογένους 17. Έχει και γενέθλια αύριο, 14 αύριο δεν έχουμε. Ο Πειρατής. Ναι, αύριο γενέθλια ο Πειρατής. Ο ίδιος. Αυτοπροσώπος. Ωραία, έχει γενέθλια. Θα δούμε και τι event θα γίνουν εκεί πέρα. Μπήκε ένα γκολ κάτω στη... Δεν ξέρω αν ακούγεται στον αέρα. Στο θέατρο, κάτι κάνουν εκεί και πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Ναι. Πρέπει να μπει και γκολ. Πρέπει να προηγούνται οι ηθοποιοί των τραγουδιστών. Βάλαν γκολ. Ωραία, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Σε λίγο επιστροφή με τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα. Είναι δυνατόν ο Μοσχοβίτης να θέλει να είναι πανελίστας στο Λαμπύρι Μπύρι Μπύρι Live. Δεν είναι ψέματα. Ψέματα είναι από... το όνειρό του αυτό. Από Ούτου είναι αλήθεια. Από ανθρώπους που ανταγωνίζονται τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Μα δεν γράφει μπάσκετ, δεν είναι. Αυτό δεν πειράζει, είναι σε μια κατάσταση Λαμπύρι, ανταγωνιστική. Μπύρι, σοβαρά μιλάς. Αυτό τι φαντασία, ρε φίλε. Λοιπόν, δηλαδή εκεί στη Νίκαια τώρα και στον Κορυδαλό κλαίνει από συγκίνηση βλέποντας το Λαμπύρι Μπύρι. Πάμε στη Γερμανία. Λαμπύρι, να έχουμε μία ακόμα άποψη για τη Σάλκε και να την αφήσουμε στην άκρη. Ασχοληθούμε και πάλι μαζί με στο Φεβρουάριο με την ομάδα αυτή. Θυμίζουμε άλλα 40 λεπτά για διπλές προσκλήσεις που αφορούν το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Αύριο προβολή. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ντοκιμαντέρ και αποστολή στο 545-26. Επαναλαμβάνουμε, κερδίζετε 3 διπλές προσκλήσεις. Για Ελευσίνα θα αναχωρήσει ο ΠΑΟΚ λίγο μετά, αφήνοντας σχεδόν όλους τους βασικούς που έπαιξαν στο τελευταίο μάτς εκτός. Όχι όλους. Μέσα είναι ο Κουλούρης, μέσα είναι ο Βαρέλα, ο Μπίσισβαρ. Δηλαδή ακόμα και οι δύο goalkeeper που έχουν πάρει τα παιχνίδια πιο πολλά. Κάτσε, έμειναν έξω. Μπρέκετς, γιατί έμεινε έξω. Δεν ξέρω. Και να παίξει ο Βελίδης και προφανώς για να είναι και ο Σιαμπάνης ως ένας από αυτούς που υποχρεώται η ομάδα να έχει κάτω των 21. Δεν σου παράξενο για τον Μπρίγκιτς. Όχι, αποφάσισε να βάλει τον Βελίδη. Γιατί θέλει να δώσει στο Βελίδη παιχνίδι. Αυτή προφανώς είναι η απάντηση. Μάλλον. Ακόμα δεν έχω βρει το σενάριο που μένει έξω ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά, δηλαδή, όσο και αν το ψάξα, δεν το έχω βρει. Γιατί λέγεται ότι υπάρχει ένα σενάριο που μένει εκτός κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, αλλά... Ποιο είναι αυτό? Δεν το κατέχω, πραγματικά. Το άλλο μάτς είναι πολύ μεγάλο του ομίλου, αύριο, το Τρίκαλα Λάρισα. Δεν ήταν παπάς ότι ο ΠΑΟΚ μένει με κάποιο σενάριο έξω για να δικαιολογηθούν οι δηλώσεις που λέγανε ότι έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και τέτοια. Μπορεί. Λες να κάνανε τέτοιο πράγμα. Μπορεί. Αύριο 7:30 αυτές οι
οι αναμετρήσεις κυπέλου. Δεύτερη ώρα με Bet Auto Center, λίγο πριν πάμε στον καλεσμένο μας, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299, και για αναγέννηση καταλήτη μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 50% με την αγορά καινούριου. Citroën Γιαννίρης, το νέο Citroën C3 είναι στο Γιαννίρη. Μπορείτε να κλείσετε ένα test drive, τηλεφωνήστε 2315464400 και βεβαίως να το αποκτήσετε απολαμβάνοντας 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Αυτό αν γίνει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Δεύτερη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν είστε επαγγελματίες και αν έχετε μαγαζί για κάθε είδους μπαταρία, τη βρίσκεται στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Και σημειώστε το τηλέφωνο που θα σας χρειαστεί στη δύσκολη στιγμή. 2310-545-999. 545-999. Και η Ρέμβη βεβαίως. Και σήμερα τρίτη Carlsberg Day με μια Carlsberg, άλλη μια δώρο στη Ρέμβη. Κάθε ώρα και κάτι διαφορετικό. Και για καφέ και για ποτό και για φαγητό. Όλες οι επιλογές στο κορυφαίο μαγαζί ανατολικά στην πόλη. Υπάρχει μια είδηση για την δίκη του Κοριόπολης ότι αποβλήθηκε το δημόσιο από τη διαδικασία. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δίκη. Σε λίγο. Τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας που κάνει πολύ σημαντική καριέρα στο εξωτερικό και στην Γερμανία, ένα από τους παίχτες που βεβαίως έχουν αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ. Δεν προλάβαμε να το χαρούμε πολύ βέβαια, αλλά νομίζω ότι κάποτε... Το χαίρονται πλέον όλοι οι Έλληνες. Ναι. Τον βλέπουν να έχει καθιερωθεί στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ο Κώστας Αφιλίδης είναι στη γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, Κώστα? Καλησπέρα. Τι είσαι, καλά, γερός? Δόξα τω Θεώ. Πώς περνάς? Καλά. Δεν μου λες, λέγαμε νωρίτερα ότι αυτές τις ημέρες όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα, είτε λίγο ασυναίσθητα είτε γιατί δεν γίνεται αλλιώς, κανονίζουν τις άδειές τους. Έτσι είσαι και εσύ για το χειμώνα, για τη χειμερινή διακοπή? Ναι, σίγουρα. Την Τρίτη παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι με την Dortmund και μετά έχουμε διακοπές, οπότε πρέπει να τα κανονίσουμε από τώρα. Πρωτάθλημα με την Dortmund την Τρίτη? Ναι, ναι, ναι. Πρωτάθλημα, μάλιστα. Εκεί ή σε εσάς, Όχι, έξω παίζουμε. Παίζουμε τώρα το Σάββατο με την Gladbach. Ναι. Με το τελευταίο παιχνίδι με την Dortmund εκτός. Κώστα, αυτή είναι και μια μαγεία της Bundesliga. Δηλαδή, υπάρχει προετοιμασία για κάποιο παιχνίδι που λες, έχουμε εύκολο παιχνίδι? Δεν έχει, Όχι, όχι, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Κατά τη δική μου άποψη στην Bundesliga, και νομίζω ολονό είναι αυτή η άποψη, ότι όλες οι ομάδες είναι δυνατές στο γερμανικό πρωτάθλημα και πρέπει να προετοιμάσαι για κάθε μία ξεχωριστά. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, Κώστα, η Augsburg ή η Σάλκε? Η Σάλκε. Α, πολύ απότομο. Ξεκούραστα το είπες. Γιατί η βαθμολογία λέει η Σάλκε, τώρα, Σάλκε 17, Augsburg 14. Σε 14 μάτς. Εντάξει, η Σάλκε δεν ξεκίνησε καθόλου καλά σεζόν, όπως και γνωρίζετε. Τα πρώτα 5 παιχνίδια νομίζω, όχι, είμαι σίγουρος, δεν νομίζω, δεν είχε καν νίκη. Οπότε έμεινε λίγο πίσω, αλλά εντάξει, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι κάνει κάποιες νίκες. Έχασε τον τελευταίο αγώνα του Λεβερκούζεν, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δύο μεγάλες ομάδες, η μία λίγο πιο τυχερή από την άλλη, και κέρδισε το παιχνίδι. Τι θεωρείς ως βασικό προτέρημα αυτής της Σάλκε, έστω και αν στη βαθμολογία λέμε ότι είναι αρκετά χαμηλά? Ποιο είναι το δυνατό της σημείο? Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω παρακολουθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Δεν την παίξατε κι εσείς ακόμα? Από το μεταξύ μας παιχνίδι, εντάξει, φάνηκε πολύ καλή ομάδα, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά έχει τρομερούς παίκτες, θα έλεγα, και νομίζω ότι άμα την πετύχει στη μέρα της, θα έχει ένα δύσκολο απόγευμα. Είναι αλήθεια ότι είναι από τις λίγες ομάδες που παίζουν με τριάδα στην άμυνα, έτσι? Δεν συνηθίζεται στη Γερμανία
σχηματισμός με τρία στόπερ. Όχι. Νομίζω να από τις... Αν δεν είναι μοναδική, νομίζω ότι κάποιες φορές το κάνει και η Bayern αυτό. Δηλαδή ανεβάζει τα πάρκες πολύ ψηλά και είναι σαν κεντρώη. Αλλά νομίζω αυτές οι δύο ομάδες πιο πολύ, οι άλλες παίζουν κανονικά με τέσσερις στην άμυνα. Δεν το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά. Άρα η κλήρωση του ΠΑΟΚ είναι δύσκολη, έτσι, έως πολύ δύσκολη. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί εντάξει, τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Ξεκινήσουμε από το ένα παιχνίδι. Ναι. Γιατί πρώτα πρέπει να βλέπουμε την αρχή και μετά το τέλος. Πρέπει να πάρει η ομάδα ό,τι καλύτερο μπορεί. Και από εκεί και πέρα, με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, πρέπει να κοιτάξει και το δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αγχώνεται ότι παίζουμε με τη Σάλκε τεράστια ομάδα. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούν όπως και την κάθε ομάδα που παίζουν, αλλά το σημαντικότερο είναι να μην τους τρομάξει το όνομα. Αυτό νομίζω. Νομίζω, Κώστα, το ξέρεις και από τη δική σου παρουσία στον ΠΑΟΚ, ότι και από όλη την εμπειρία σου, δεν τρομάζουν τα όνομα των ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα, οι πιο θεωρητικά αδύναμες ομάδες του δημιουργούν μια... Ναι, του δημιουργούν θέματα. Εσύ είδαμε και φέτος αυτό. Βέβαια. Στο Μίλους. Εσύ θα το υπέγραφες το 0-0 στην Τούμπα. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Το 0-0 στην Τούμπα θα το υπέγραφες, θα το έπαιρνες. Όχι, όχι. Γιατί νομίζω ότι... Μα και αυτή τη φορά θα παίξει με κόσμη ομάδα, την τελευταία φορά που ξεχωρίζεις. Νομίζω ότι πρέπει να βάλει γκολ. Γιατί όταν η ομάδα παίζει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό έχω δει φέτος. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τους λόγους. Εντάξει, είναι και λογικό να κάνει μια κοιλιά η ομάδα. Τώρα δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να ξέρω 100%. Αλλά έχει δείξει ότι όταν παίζει είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ στον αγώνα της Τούμπας. Και η Λίγη θα λέει ο Πράγμα. Μάλιστα. Κώστα, από όλη την εμπειρία σου πλέον στα ευρωπαϊκά γήπεδα, βέβαιως έχεις μεγαλύτερη στη Γερμανία, σε τι τις καταστάσεις, σε τι τις κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ, μια καλή ελληνική ομάδα, τι είναι προτιμότερο, να παίξει με μια γερμανική ομάδα της δεύτερης ταχύτητας, ας πω εγώ, τη Σάλκε, με μια ιταλική ομάδα της δεύτερης ταχύτητας, με μια γαλλική, με μια αγγλική, τι λες, τι θα μας τέριαζε περισσότερο? Ή τι είναι πιο δύσκολο? Από όποια χώρα και να είδαμε, γιατί όταν μιλάμε για ομάδα που παίζει Ευρώπη, σημαίνει ότι τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Ναι, ναι. Οπότε θα ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι κάποια από αυτά τα πρωταθλήματα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ομάδες. Γιατί και η Αγγλία, ας πούμε, και η Γερμανία, ακόμη και η Ιταλία, οι πρώτες πέντε ομάδες, ας πούμε, είναι φωτιά. Έτσι πιστεύω. Η Ιταλία θα είναι Μίλαν, Ρώμα, Juventus, π.χ. Ίντερ. Η Γερμανία θα είναι Σάλκε, Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ. Οπότε θα ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως. Αν χαρακτήριζα κάποια πιο εύκολη, αν χαρακτήριζα, που δεν θα το έκανα, θα ήταν μια γαλλική ομάδα. Γαλλική λες, ε? Δηλαδή τώρα στη χθεσινή κατάσταση, Σάλκε, Ρώμα, Λιόν, Τότεναμ, θα έλεγες ότι εκείνοι που παίζονται όχι πιο εύκολα, γιατί σαφώς θα ήταν outsider πάντα ο ΠΑΟΚ, αλλά πιο βατό θα ήταν να παίξει με τη Λιόν, για παράδειγμα. Από ναι, η Λιόν που θεωρητικά είναι το πιο αδύναμο πρωτάθλημα από αυτά που ναι, νομίζω ναι, ότι η Λιόν θα ήταν. Και δεν θα έλεγες ότι, ας πούμε, η Τότεναμ δεν παίζεται. Πλέον είναι σε ένα επίπεδο, ο ΠΑΟΚ την έπαιξε πριν 2-3 χρόνια, νομίζω ότι πλέον έχει ξεφύγει με το ρόστερ που έχει, ή όχι? Καλά, εντάξει, και τότε είχε ρόστερ, είχε Μπέλη και Μόντρι, είχε τρομερούς προσφέρειες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αλλά είχε ένα σκαλοπάτι, δεν θα έλεγα ότι ξέφυγε, είχε ανέβει ένα σκαλοπάτι και θα ήταν πιο δύσκολο απλά. Πρέπει να υπολογίζουμε το πώς σκέφτονται και οι άλλες ομάδες, γιατί το να παίξεις Σάλκε με τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη βαρύτητα, και αυτή είναι αλήθεια. Έτσι πιστεύω εγώ. Ούτε η Ρώμα αν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ θα είναι τόσο μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή ναι, θα το θεωρούσε εύκολο τον αγώνα, κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό. Οι Ιταλοί πιο πολύ υποτιμούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω. Από ό,τι οι Γερμανοί. Έτσι μας έχει δείξει. Άμα δούμε την πορεία στο Europa League περισσότερο, γιατί το ναι. Είναι μια άλλη διοργάνωση, με τα αποτελέσματα που έχουν, νομίζω πως, ναι, όπως είδα, ας πούμε, και η Ρώμα, το παρακολούσα με την Rapidi Austria, δεν θυμάμαι τώρα, ακριβώς μην κάνω λάθος, 3-1, 3-3 σε 2 λεπτά. Ναι. Ρώμα, οπότε, ναι. Εξακολουθείς να πιστεύεις ότι με όλη την παρουσία σου πλέον στη Γερμανία ότι η πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ ποδοσφαιριστών έχει να κάνει με την εκγύμναση, με τη φυσική κατάσταση, με το ρυθμό του παιχνιδιού εκεί στη Γερμανία από ότι εδώ στην Ελλάδα? Σίγουρα. Τώρα νομίζω πως δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Να το πω στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα, στις ομάδες με μικρότερη δυναμικότητα, πώς και γύμναση έχουν, αλλά πιστεύω ότι οι μεγάλες ομάδες δεν θα είναι πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θα έχουν ικανούς. Ναι. Οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα υστερούν πάρα πολύ στην εκγύμναση. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουν προπονητές και γυμναστές που θα δουλεύουν και θα γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο αντικείμενό τους. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και η νοοτροπία πάρα πολύ. Ναι, κατανοητό. Δηλαδή εδώ ζουν για θα έρθουν στην προπόνηση, θα κάτσουν 5-6 ώρες εδώ, δεν θα φύγουν. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές αυτό. Από αυτό που έζησα εγώ. Ναι. Τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα και μακάρι. Από αυτό που έζησα εγώ, ούτε εγώ το έκανα. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ. Σε έχει σημαδέψει, θα είναι κάτι που θα το θυμάσαι για καιρό, αυτή η φάση με τον Εμπολό στο μάτς με τη Σάλκε? Ήταν από τα πιο στενάχωρα που έχεις βιώσει? Ήταν πολύ κακιά στιγμή, πολύ κακιά στιγμή, γιατί το θυμόμαστε και τώρα και χθες. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Σάλκε αγόρασε τον Εμπολό με πάρα πολλά χρήματα από την Ελβετία και στο μάτς του δικό σας τραυματίστηκε σε μια κόντρα με σένα αρκετά σοβαρά στον Αστράγαλο. Το θυμάσαι ακόμα και σε στεναχωρεί? Είναι σίγουρα, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν, γιατί πάνω απ' όλα δεν προσπάθησα να το χτυπήσω. Ναι, ναι. Δηλαδή ήμουν πολύ άτυχος και ήταν πολύ άτυχος, γιατί το χτυπάω με το γόνατό μου, το οποίο έχω μαζεμένο για να μην το χτυπήσω ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν, μπορεί να μην συμβαίνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως έγινε, αλλά τέτοια μαργαρίσματα νομίζω ότι γίνονται 30-40 στον αγώνα. Απλά και έπεσε πολύ άσχημα. Ήταν η κακιά στιγμή. Αλλά εντάξει, πρέπει να το αφήσω πίσω. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι συνέχεια, γιατί το σκεφτόμουν επί ένα μήνα και μου έκανε κακό. Πάρα πολύ κακό. Μίλησα με το παιδί, τα είπαμε. Και ανακουφίστηκες. Δηλαδή, ναι, γιατί και αυτός κατάλαβε. Νομίζω και περισσότεροι κατάλαβαν που γνωρίζουν ότι δεν ήθελα να το κάνω. Απλά έτυχε. Ναι, κατανοητό. Αυτός δεν αγωνίζεται, θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποιον άλλον από τη Σάλκε που κάνει τη διαφορά? Και ο Χούντελαρ έχει προβλήματα. Ο Τσουμπομοτίν. Μπορεί, ίσως αυτός. Δεν βασίζεται σε κάποιους παίχτες, ας πούμε, ομάδα. Στην ατομική διάκριση, ας πούμε, είναι δεμένη ομάδα, σφιχτή ομάδα. Και ο κύριος προπονητής προφανώς προσπαθεί να περάσει δικά του πράγματα αυτή τη στιγμή και ίσως γι' αυτό να ήταν και το ξεκίνημα λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Ναι. Κώστα, για να κλείσουμε και να μιλήσουμε για σένα τώρα που φεύγει και το 2016, το οποίο σε βρήκε, νομίζω, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, ότι έχεις καθιερωθεί πλέον στην εθνική ομάδα. Τι όνειρα κάνεις παραπάνω για το μέλλον, για την καριέρα σου? Γιατί νομίζω πήγε καλά αυτή η χρονιά. Ξέρετε, δεν θέλω να σκέφτομαι το τι θα γίνει μετά. Θέλω να βλέπω το τώρα και το μετά θα έρθει από μόνο του. Οπότε, μακάρι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, μόνο αυτό μπορώ να πω. Ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι να κάνω μεταγραφή, μπλα μπλα μπλα. Αυτό θα έρθει από μόνο του μέσα από τη δουλειά. Πρέπει να βλέπω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και το τώρα. Δηλαδή, πρέπει τώρα να σκεφτεί την αυριανή προπόνηση. Δεν μπορώ να σκέφτομαι το μετά. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλώς να επιστρέψεις και εδώ που λογικά θα έρθεις
για λίγες ή πολλές ημέρες τώρα στις γιορτές. Καλή επιτυχία στα δύο τελευταία παιχνίδια του 16. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Κώστα, γεια. Αυτά από τον διεθνή μας ποδοσφαιριστή, τον Κώστα Σταφυλίδη. Ξεφύγαμε λίγο στην ώρα, γιατί αργήσαμε να συνδεθούμε με τον Σταφυλίδη. Να ακούσουμε ώρα τους χορηγούς και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέφουμε τελευταίο κομμάτι για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Για τους φίλους που λένε για τις διαφημίσεις, είναι αυτή η πιο έντονη περίοδος με διαφημιστικά μηνύματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το έσοδο του ραδιοφώνου και είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Τι να κάνουμε. Τώρα, και αφού ακούσαμε τον Κώστα Σταφυλίδη να μας μιλάει για την Σάλκε. Αυτός ο Αϊντάρεβιτς που πήρε, τι είναι, το ξέρεις? Είναι, όχι, κανείς δεν το ξέρει. Ένας παίχτης από Σουηδία, από ό,τι διάβασα. Χαφ, στην Έρεμπρο έπαιζε. Κάποια στιγμή πέρασε και από τη Σταντάρ Λιέγης και την Τζάλτον, δανεικός από εδώ από εκεί, τελευταία χρονιά, πρώτα τελευταία στη Χέλσιμπορκ, τελευταία στην Έρεμπρο, διεθνής με τις μικρές Σουηδίας, μέσος, δεν είναι μεγάλος, είναι μικρός. Δεν έχει κανένα σοβαρό βιογραφικό αυτό, λέω. Ναι. Εντάξει, τους βγήκε ο Γιώχανσον προφανώς και... Εντάξει, μια μυαστεία αγορά του Σουηδική, δεν είναι... Κάναμε και εμείς μια αγορά, μια ένταξη πρόσφατα. Από τη Σουηδία, τον Παγιανόπουλο. Ναι. Άλλη περίπτωση. Έλληνας. Από δεύτερη κατηγορία. Το Σωτήρι, το Διονύση. Το Σωτήρι. Φίλος για τον μπάσκετ, γράφει όλες οι ομάδες τους παίχτες τύπου Taylor, τους αλλάζουν στο μήνα. Η ΚΑΕ αρνείται να διαθέσει κονδύλιο για αλλαγή παίχτη. Αρνείται ή δεν έχει. Απόλυτα σωστό, αφού έτσι δεν αλλάζει το budget των παρατρεχάμενων, γράφει του staff. Ο φίλος. Ο 203, ο κλασικός. Ναι, ο 203, που ασκεί κριτική. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ακόμα ειδήσεις έτσι. Έρχονται από Αθήνα το κυβερνητικό, ας πούμε, ρεπορτάζ. Υπάρχει μία είδηση, αναφερθήκαμε και νωρίτερα, για το Κοριόπολης και το γεγονός ότι το, μεταξύ άλλων το δημόσιο ζητούσε, διεκδικούσε χρήματα από τους κατηγορούμενους. Για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο ευρώ από τον Μπέο, από τον Τζακογιάννη, 500 χιλιάρικα από τον Μποροβίλο, από τον Μπάκο, από τον Κομπότη, 300 χιλιάρικα από κάποιους άλλους κατηγορούμενους. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αυτό το αίτημα. Το ελληνικό δημόσιο έχει αποβληθεί από τη δικασία. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αποζημίωση, το θέσουμε έτσι, ή χρηματικής ικανοποίησης, όπως λέγεται, για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης που... Καλά, το 11 έτσι. Ξέσπασε, ναι, το, ναι. Ή το 9. Το 11 ξέσπασε, έχουν περάσει 5,5 χρόνια. Η δίκη θα συνεχιστεί 9 Ιανουαρίου. Για την εγκληματική οργάνωση έχει παγώσει το θέμα. Τότε έχει παγώσει. Η εξέλιξη, τότε η δημοσιοποίηση αυτού του σκανδάλου επηρέαζε τις τότε εκλογές, αν θυμάστε, που ήταν γκαγκάτσις στην ΕΠΟ. Ναι. Ναι. Γιατί είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και όμως όχι απλά δεν προχώρησε, αλλά περάσανε 5,5 χρόνια, ήρθαν και οι επόμενες εκλογές, οι οποίες και αυτές αναβλήθηκαν και ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Ένα ακόμα σωματείο της χώρας από τα χιλιάδες, ονόματι ΑΕ Ινιάδων, το Ι με όμικρον γιώτα, είναι πολύ, ναι, προσέφυγε στο Δυτικό Δικαστήριο για να ακυρώσει τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που είναι να πραγματοποιηθεί 19 Δεκεμβρίου. Αυτό το σωματείο υποστηρίζει πως η εκλογή εκπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να γίνει με το εκλογικό σύστημα που προβλέπει ο νόμος και όχι με αυτό που προβλέπει το καταστατικό της ΕΠΟ. Άλλη μια δικαστική διαμάχη με αφορμήτα της ΕΠΟ, όπου φυσικά υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Λοιπόν, αύριο 7:30 το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ με τον Πανελευσυνιακό. Αύριο στις 6 το βόλεϊ του ΠΑΟΚ με τον Κίζικο. Εδώ αυτό το παιχνίδι.
Αύριο έχει μπάσκετ ο ΠΑΟΚ με την ΟΥΣΑΚ στην Τουρκία. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει να διεκδικεί πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Πολλά και διάφορα την αυριανή ημέρα, αγωνιστική ημέρα, και θα τα δούμε βεβαίως με την ώρα τους. Έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε? Δεν νομίζω. Από ΠΑΟΚ όχι. Γιατί βεβαίως υπάρχει αυτή η πίεση χρόνου, είναι η αλήθεια. Έχουμε Newsfish. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Εχθές είχαμε στο Διδροπόταμο ένα περιστατικό. Ένας 22χρονος μαχαιρώθηκε και δεν κινδύνευε. Δεν μπορεί να συνέβη στο Διδροπόταμο αυτό το πράγμα με τίποτα. Ναι, είναι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχει διαφύγει το κίνδυνο. Έγινε ένας καυγάς εκεί, μια λογομαχία στην περιοχή, και ο άνθρωπος κινδύνευσε σοβαρά. Τελικά φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο και απλώς νοσηλεύεται. Και επίσης έχει προκύψει ένα θέμα με το αεροδρόμιο Μακεδονία, πως γνωστόν και αυτό είναι στα υποπαραχώρηση, και το Υπουργείο Μεταφορών απάντησε στα δημοσιεύματα αυτά. Λέει, δεν διακινδυνεύεται καμία συμφωνία για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων λόγω των έργων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Άρα λοιπόν μην ανησυχείτε, θα πουληθεί το αεροδρόμιο. Αυτό μας καθησυχάζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προχωράει κανονικά την διαδικασία. Γιατί το φτιάχνουν? Γιατί θα το πουλήσουν, εντάξει, ακριβότερα. Το πουλήσουν, δεν ξέρω με ποιους όρους έχει γίνει και αυτή η ανακαίνιση. Πάντως έκανε και βόμβα. Πότε έγινε αυτό? Ταξιδεύαμε εκείνη τη μέρα. Ναι, απλά έχει βρεθεί πρωί βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο ή από τον Α' Παγκόσμιο. Δεν θυμάμαι και ποιο παγκόσμιο. Έναν του παγκόσμιου. Ένα μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ανακοίνωση είναι, λέει, χθες γίναμε μάρτυρες του όψιμου ενδιαφέροντος των συνελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και μερίδας του τύπου, ότι δίθεν τορπιλίζεται η συμφωνία για την παραχώρηση. Το τορπιλίζεται, έχει να κάνει με τη βόμβα που βρέθηκε εκεί. Προφανώς. Τορπιλίζεται η συμφωνία για την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων λόγω των έργων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνει η ανακοίνωση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει κτλ. Κτλ. Εντάξει, θα το ιδιωτικοποιήσουμε και αυτό, και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε ωραία θέματα και με τον Κονοπλιάνκα, που έχει πολύ καλές σχέσεις με τους παίχτες του ΠΑΟΚ που έπαιζε στην ΕΠΡ, και τον Σάχοφ και τον Μάτος. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αχιλιά τον Μπούγκουρα που έχει γενέθλια και μπορεί αύριο να παίξει βέβαια στον αγώνα του Κυπέλου. Οι συνεντεύξεις και του Κάμπος για το ντοκιμαντέρ που είδε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, και ρεπορτάζ από το Αζερμπαϊτζάν, όπου οι Αζέροι είναι ακόμα τρελαμένοι με το πώς έχασαν την πρόκριση από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο κέρδισαν δύο φορές. Και αυτοί έχουν ένα δίκιο. Σου λέει, γκολ δεν μας βάλανε, φάση δεν μας κάνανε αυτοί και μας πέρασαν. Ναι, αλλά φίλε, εσύ πήγες στην Ιταλία σαν κοκότα και έχασες. Και έχασες και στην Ελλάδα. Καλά παίξανε. Καλά παίξανε στην Ιταλία, το παλέψανε. Έμειναν 10, έφαγαν το πρώτο γκολ και μετά άνοιξαν και φάγαν 5. Εντάξει. Εντάξει, εμπειρίες, θα μάθουνε. Ας περάσουν στους 32 του χρόνου. Αυτό που κάνανε στους Ιταλούς, αυτό το μένος που βγάλανε ήταν. Ναι, αυτό τραγικό. Πληρώσανε. Γιατί, μα δείχνει και την απειρία τους. Ναι. Δεν το πας έτσι, ρε φίλε. Κάνε δημόσιες σχέσεις. Τραγικό. Δεν πειράζει. Κλείνουμε στις 2. Σήμερα έχουμε. Ας το τέλος το βάλεις. Είναι το σποτάκι του. Σήμερα έχουμε μεταδόσεις. Παίζει ο Άρης Κύπελλος σε μια ώρα από τώρα με τη Βέρεια. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ. Σε ποια ομάδα? Μεθαύριο παίζει ο Ηρακλής. Με την πόλη, θα είμαι. Μπράβο, Σταύρε. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Γιατί εγώ, επειδή είναι και διάφορο το μάτς, δεν τρελαίνομαι, αλλά έτσι όπως το θέτεις, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα της πόλης μας. Πάμε με Ρέμβη να κλείσουμε. Σήμερα είναι Τρίτη και στη Ρέμβη είναι Carlsberg Day 1-1, δηλαδή πίνετε 2 Carlsberg, πληρώνετε τη μία, και να ετοιμάζετε την Παρασκευή για μπουζούκια. Πάντα, κάθε Παρασκευή πλέον τώρα το χειμώνα, έχουμε Χρήστο Ανδριανό, Βασίλη Αραμπατζή και Βάγια Λάμπρου στη Ρέμβη, που ανοίγει από το πρωί, έτσι και για καφεδάκι. Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, κερδίζετε και έκπτωση 20% στο σέρβις του οχήματος. Μοναστηρίου 299, τηλέφωνο 461163. Σιτρούεν Γιαννίδης ήρθε. Όχι Σιτρούεν Γιαννίδης που είναι 45 χρόνια εδώ. Ήρθε το νέο Σιτρούεν C3. Τόσο μοναδικό όσο εσύ. Κλείσε τώρα ένα test drive στο 2310-546-400 και απόκτησε μόνο στη Citroën Γεννήρης το νέο σου Citroën, απολαμβάνοντας 2 χρόνια δωρεάν service μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη.
Εγώ θα πω για το φιλανθρωπικό αυτό του Λίμπερο και τη Θερμοσέρβιση, αλλά εσύ πρέπει να κάνει κλήρωση. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Ναι. Να θυμίσουμε ότι 23 Δεκεμβρίου η Αναδομό δίνει και ένα εστίο διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι θα γίνει η κλήρωση από την Αναδομό, χορηγός της, και της ΚΑΕ. Πολύ ωραία. Η Θερμοσέρβιση, να θυμάστε ότι σε συνεργασία με το Λίμπερο έχει δίνει τη δυνατότητα να γεμίσει η δεξαμενή διαφόρων ιδρυμάτων. Στην αρχή ήταν η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα, τώρα είναι ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι αν βάζετε πετρέλαιο στη Θερμοσέρβιση, για κάθε 200 δικά σας λίτρα, ένα λίτρο πηγαίνει στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Είναι μια πρωτοβουλία του Λίμπερο και της Θερμοσέρβιση. Και ο Ιταλός στην παρέα μας και αυτός για όλο τον ειδών τις μπαταρίες και για το αυτοκίνητό σας και σαν ιδιώτης. Και για χοντρική πώληση και για λιανική, στον Ιταλό πηγαίνετε με ένα τηλεφώνημα σε ένα κοινό νούμερο, το 545-999, όπου και αν βρίσκεστε σας εξυπηρετεί, γιατί έχει τρία καταστήματα, ένα και σε ένα στη Μοναστηρίου και ένα στη Στροφή Θέρμης. Μιλάμε για μπαταρίες επώνυμες, η Fiamme, η Technica, η Bosch, και με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχος του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο, τώρα που είναι χειμώνας, να τσεκάρετε και να είστε σίγουροι ότι το ψυγείο σας έχει παραφλού. Οι κύριοι Χριστίδης, Αναγνώστου και Κωνσταντινίδης κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις για το ντοκιματέρ και θα ειδοποιηθούν. Με ΠΑΟ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.